Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο Θεό, του μεγαλύθιν σκόλου. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δύσαι ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιο, εκτείνω τον ουρανό μου σιδέρι, ως στεγάζον εν είδεση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νεύει την εφήβαση αυτού, περιπατών επί περίγων ανέμους, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άδεισους ως ημάπιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής γροντίσου τη διάσουση. Αναβαίνουσι όροι και καταβαίνουσιν παιδεία στον τόπο όλοι εφεμίλειος σας αυτά. Όριον έθου, ο ούφος, παρελέψονται ουδέ επιστρέψουσις, καλύψε την γη. Ο εξαποστέφου πηγάσαν φάραξιν αναμέσω των ηρεών διελέψονται ύδωνα. Ότι οι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όλα γρυθήξαν αυτών. Και επ' αυτά τα παιδινά του αγρού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρόλων σου στη φωνή. Ότι ζων όρι έκαν υπερόμαστο από όλου των έργων σου όταν στήσεται η γη. Του εξανατέλων χώρων τη κίνηση και φτώει στη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγή άκων εξ τη γη. Και είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου που η λαρίνη πρόσωπο σε και άλλου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορτασίσονται τα ξύλα του πεδίου, η εκέδρη του λιβάνου μάσα φύτευσα. Εκεί στου θεία ενωσεύσουση του ορδίου η κατοικία ηγείται αυτό. Όλοι τα υψηλά τε ελάχιστα πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έχουν την τύση αυτού. Έχει σκότο και γέννη τον νίξη. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του τριμμοσκήνιου σου οριόμενοι, σου αρπάσε και σου τίσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλε ο ήλιος και συνδείκτησαν και εις τας μάμπας αυτών κοιτασπίζονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το εύχον αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσης, επληρώθη η γη της κλίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος, εκεί επετάγουν και στερθμό ζώων μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκος ο προσωνέπλασσας, εμπέζει αυτή. Πάντα προσέχουν το πώς έχουν την προφήν αυτών, εις εύκολα δόνωση αυτής της λέξης. Ανοίξαν τους την κύρα τα σύμπαντα, χρηστίζονται, Χριστός υπός αποστρέψαν τον Ιησού, τον πρόσωπο, ταραχθίζονται. Αν τα ανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πνεύμα αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου και εκλειχθίζονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κύριου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έννης αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έχουμε την λύση αυτού έδου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθώνα. Κύριε Ιησού. Ερπίσαν ως εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχολημών του Κυρίου δε ηθώνα. Κύριε Ιησού. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας του Αγίου του Θείου Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθώνα. Κύριε Ιησού. Μεταπίστωσης ευλαβίας και φόβου θεουσιώτων αυτό του Κυρίου δε ηθώνα. Κύριε
των χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέη Ιησού. Ιησέχου και επισκόπη μόνη ελπιδοφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός κοκκίνου του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ευσεβούσιμον έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Χριστού μεγάλης εκκλησίας της πόλεως τάφης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη που τον είναι αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αιρνεφορίας του καμπών της γης και κυρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, wrath, danger and distress and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers and the scientists, let us pray to the Lord. Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη. Της Παναγίας Ευλάβου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώνεθα. Συ Κύριε. Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα τιμή και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε με και κράξα. Ora sulla nome mia.
Ακτήσει δυνάμεως κατά βάση.
της Αναστάσεως την λαμπρότητα εις και ημάς ο Θεός εν ειρήνη καταξίωσον ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Εν είτε τα Κύριον πάντα τα έθνη επενέσετε απ' τον πάντες ειδάει εις όρος υψηλών μεταμορφωθείς ο εσάντη τους κορυφαίους έχων των μαθήτων εν δόξος εξέλαψας δηλών ότι το ύψι των αρετών διαπρέξαντες και της εν Θεού δόξης αξιωθήσονται. Συλλαλούνται το Χριστό Μωυσής και η μία σε δείχνειον ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει και ο πάλε δια νόμου και προφήτων λαλήσα υπήρχε Θεός ο και φωνή του Πάτρος εκ ότι κρατεώθη το έλεος αυτού έφημας και η αλήθεια του Κυρίου μένειστον αιώνα. Όρος το πότες οφόδες και καπνόδες μη τίμιον και άγιον εστίν ενώ οι πόδες σου έστησαν μυστήριον επεσφάτων εφανέρωσεν η φρικτή σου μεταμόρφωσης πέτρο Ιωάννη και Ιακώβο ή την εστίν ακτίνα του προσώπου σου μη φέροντες και τη λαμπρότητα των χειτώνων σου επί πρόσωπον εις γην κατεβαρύνοντων ή και τη εξάση συνεχόμενη θαυμάζων βλέποντες Μωυσή συλλαλούντας ή τα μέλλοντα σημαίνηση και φωνή εκ του ο Πάτρος εμαρτύρη λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ εγώ κοίσα αυτού ακούεται ως της χεδωρείται το κόσμο το μέγα έλεος.
Χριστέ, ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητές,
σώσον με και την δυνάμει σου κρινίζουμε. Ο Θεός εις άκουσον της προδευχής μου ενώνησε τα ρήματα του στόματός μου. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και την δυνάμει σου κρινίζουμε. Της εξόδου το ανάγνωσμα Σοφία πρόσκομε, είπε Κύριος προς Μωυσή, ανάβηθη προς μέης το όρος και στήθη εκεί και δώσωση τα πηξία τα λίθινα των νόμων και τα εντολάς, ας έγραψα νομοθέτησε αυτής και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού. Και τις πεσβυτέρες είπε, ησυχάσετε αυτού, έως αν επιστρέψουμε προς ημάς. Και ειδού Αρών και ο με θυμό, εάν τινή συμβεί κρίσης, προσπορευόμαστε αυτής. Και ανέβη Μωυσής το όρος και εκάλυψε την Εφέλη το όρος και κατέβη η δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά. Και εκάλυψε αυτό η Εφέλη εξ ημέρας και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσή τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της Νεφέλης. Το είδος της δόξης του Κυρίου ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ και εισήλθε Μωυσής εις το μέσο της Νεφέλης και ανέβη εις το όρος και ειν εν το όρι τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύχτας. Της εξόδου το ανάγνωσμα Σοφία πρόσκομε, ελάλησε Κύριος προς Μωυσή ενώπιος ενωπίων όσοι της λαλήσει προς τον εαυτού φίλων και απελίετο εις την παρεμβολή ο δε θεράκον Ιησούς Υιός Ναβί νέος, ουκ εξεπορεύωτο εκ της σκηνής. Και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδούς ημι λέγεις, ανάγαγε τον λαόν τούτον, σι δε ουκ εδήλωσάς μη, ον συναποστελείς με τεμού, σι δε μη είπας, ιδάσε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή, ιούν έβρικα χάριν εναντίον σου. Εμφάνισον μη σε αυτόν, είναι αγνωστός, είδωσε, όπως αν ο ευρικός χάριν ενώπιόν σου, και είναι γνώτη λαός το έθνος το μέγα τούτο. Και λέγει αυτό ο Κύριος, εγώ αυτός προπορευσόμεν σου, και καταπάσωσε, και είπε προς αυτόν, ημείς η αυτός συμπορεύει με θυμόν, μη με αναγάγεις εντέχθεν. Και πως γνωστόν έστε αληθώς ότι έβρικα χάρη παρασύ εγώ τε και ο λαός σου αλλά η συμπορευομένου σου με θυμών και εντοξαστιζόμεθα εγώ τε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη όσαν έπι της γης εστί. Είπεν δε Κύριος προς Μωυσή και τι ούτων σοι των λόγων ονήρικας ποιήσως έβρικας χάρη ενώπιον μου και είδασε παραπάντας και λέγει Μωυσής δείξον μη της εαυτού δόξα και είπε εγώ παρελεύσομαι πρότερο σου τη δόξη μου και καλέσω το ονόματι μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω ον αν ελεώ και εκτηρήσω ον αν εκτήρω και είπε ούτε νήσι ειδήν το πρόσωπό μου, ουγάνε ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού το όπως παρεμή και στήθη επί της πέτρας, ίνικαν δε αν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σοπή της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω και αφαιλώ την χείρα μου και τότε όψιτα ο πίσω μου, το δε πρόσωπό μου ουκ οφθησίτε σε εσύ.
Και ο Χρύσας Μωυσής το πρωί ανέβη στο όρος το Σινά, καθά συνέταξε αυτό ο Κύριος και κατέβη Κύριος εν Εφέλη και παρέστη αυτό εκεί και κάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και κάλεσε Κύριος ο Θεός υπτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Και σπέψας Μωυσής, κύψας επί την υγή, προσεκίνησε το Κυρίο. The reading from the third book of the kingdom. Wisdom, let us be attentive. In those days, Elijah came to Beersheba of Judah, where he left his servant. But Elijah himself went a day's journey into the wilderness and came and sat upon a juniper tree. Then he lay down and slept under a tree. Unexpectedly, someone touched him and said to him, "Arise and eat." Then Elijah looked, and there by his head was a cake made of wheat and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. Again the angel of the Lord came back a second time and touched him and said, "Arise and eat, because the journey is a great many days for you." So he arose, ate and drank, and he went with the strength of the food 40 days and 40 nights as far as Mount Horeb. There he went into a cave and rested. Behold, the word of the Lord came to him and said, "Go out tomorrow and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord will pass by, and before the Lord a great and powerful wind will be rending the mountains and shattering the rocks. But the Lord will not be in the wind. After the wind, an earthquake, but the Lord will not be in the earthquake. After the earthquake, there will be a fire, but the Lord will not be in the fire. After the fire, there shall be a sound of a gentle breeze, and the Lord will be there." So when Elijah heard this, he wrapped his face in his mantle and went out and stood into the entrance of the cave. Then the Lord said to him, "Go and return on your ways to the desert of Damascus, and you shall anoint Elisha the son of Shabbat of Abel Meholah as prophet in your place." Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της νοιάς μου είπομεν. Κύριε Ιησού, υπέρ Κύριε Παντοκράτορ, Θεός του Πατέρων ημών, υπάκουσον και ελέησον μας. Κύριε ελέησον. Ελέησον μας ο Θεός και τον έβαλε όσο, δε με θάσω επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Θα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων και μονάχων, διακόνων μοναχών και πάσης εξτόρμων αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδιώμεθα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χρήσεως και αφέσεως των μαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και κοινότητα ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συντροβητών και φερωτών του Αγίου Ναού τούτο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαριών και αείμνης των κυκτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων των προαναπαυσωμένων πατέρων και αδερφών ημών των ενθάδη ευσεβούς κειμένων και πανταχού ο Ορθοδόξο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των καποφουρούντων και λιουργούνταν του Αγίου και Πατσέρκου Ναού τούτο, οποιών των ψαλώντων και υπέρ του Χριστότος λαού, του κλωνένου του παράσου μέγα και πλούσιον έλεο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι λαίμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δελοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εθιμάς, καθά απελπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά Σου,
Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια εκδότησόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε του ελεώσεις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Ήδη αεί και στους αιώνας τον αιώνα να μην. Πληρώσουμε τρες περιλυδές ημώτο, Κυρίω. Κύριε ελεήσου. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Κύριε ελεήσου. For perfect, holy, peaceful, and sinless evening, let us ask of the Lord. A faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. For everything that is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. And repentance, let us ask of the Lord. Christian, ata teli tis oisimon anodinan ebeschiderinikai ke kalin apologian, tin ebi du fovaru vimatos tu Christou, etisometha. Σημών Θεοτόκου και Παρθαμερίας με τα πάντα των Αγίων των Εύσαντες Έρτους και Αλλήλους και πάσε τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και αΐς τους αιώνας των αιώνων. Και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο φωτίσου άπασα την οικουμένη.
Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδων Επισκόπου Κοιμηθούντος και Νεκταρίων Καταπόλεως των Θαυματωρών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γοργίου του Τρυπιοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Κίνωνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιμαρτύρων Παραλάβος και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης, και πάντων σου των Αγίων επρόδεκτον ποιήσει την δέηση ημών. Δόρισε ημί την άφεση των παραπτωματών ημών. Σκέπασον ημάς την σκέπτη των περίγων σου. Αποδίωξον εθνών πάντα ποθρών και πολέμιων. Ερήνευσον ημών τη
την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπο. Σύν ουρανή
εκκλησίες τη γη, την σύντου μονογενούς Υιού προωρώμενος, σε πνεύματι διάσαρκος, προς ανθρώπους επιδημίαν, ο Θεοπότορ Δαβίν, πόρου θέτρος ευπροσύνης συγκαλείτα, η κρίση ευρωπητικός Oh.
Χριστόν. Ον ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και μόν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε τη Αγία αυτή μεγάλη Εκκλησία, την πόλη ταύτη, την Αρχιεπίσκοπη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Την ημετέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα και στους Σεραφείμ, την εδιαφθόρος των λογοντικού συντηνόντος των τόκων σε μεγαλύναμεν. Εν ώμπτε Κύριε ευλόγησον Πότε. Ο ετπόρη του Θαβόρ μεταμορφώθης εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Πραμόμων Αγία αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επρανίων δυνάμειων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρενθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Θωμαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μητρίου, του Μυροβλήτου, του Στάθου, του Αγίου Ναουκούτο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Λοακινκιάνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσεις ως ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Κρυάς και φυλάξει πάντα σου ημάς, may the protection of the Trinity be with all us. Αύριο το πρωί ο Όρθρος ξεκινάει στις 9 π.μ. Tomorrow morning the Orthros, and of course follow the Divine Liturgy at 9. Θα φέρουμε τα σταφύλια για να γίνει η ευλογία της σταφυλής αύριο. Όλοι ξέρω τι φέρνετε. We're going to bring our grapes so we can have a blessed year with many, many good things in our homes and in our church and in the world. As we are facing so many tribulations, we need the blessing of Christ and the Lord's divine protection in our lives. Αύριο λοιπόν μπορείτε να φέρετε στα φίλια το πρωί για να ευλογηθούν και να πάρουμε την πλουσιοπάροχη ευεργεσία του Θεού στη ζωή μας δια των πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου. Βοήθειά σας, καλή αγριανία.